Και το ευχηθώ καλή συνέχεια στους ό,τι στόχους έχουν βάλει στο πρωτάθλημα για την επόμενη χρονιά. Έχω να πω ότι για εμάς αυτά τα παιχνίδια, είπαμε τα παιδιά από την αρχή, ότι είναι και τα πιο δύσκολα. Δηλαδή, ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία ουσιαστικά έχει χάσει την κατηγορία, αλλά παρόλα αυτά έχει δείξει όλο το πρωτάθλημα ότι δεν έχει υπάρξει μάτς που να μην το έχει παλέψει μέχρι το τέλος. Και έχει κάνει και αρκετές ζημιές σε αντιπάλους. Οπότε, εκ των προτέρων, επειδή ήταν ένα μάτς το οποίο προετοιμάζαμε από οδήποτε νίκη, ξέραμε ότι θα είναι αποτυχώ στην αρχή για μας και απλά χρόνο με το χρόνο, λεπτό με το λεπτό, μπορέσαμε σιγά σιγά να μας φύγει λίγο δάμος και να παίξουμε καλύτερα. Να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί ξέρω ότι αυτά τα μάτς δεν είναι καθόλου εύκολα. Έχουν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και παρόλα αυτά εμφανιστήκαν αρκετά συγκεντρωμένοι και καταφέραμε και κερδίσαμε σχετικά εύκολα. Εμείς κάναμε το πρώτο βήμα από τα τέσσερα που έχουμε για να μπορέσουμε να αποτύχουμε τους στόχους μας. Απομένουν άλλα τρία πολύ δύσκολα και σημαντικά μάτς που πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι στην Παναγίτσα, το οποίο είναι ένα μάτς θα είναι εκ των προτέρων πολύ δύσκολο. Η Παναγίτσα είναι μια ομάδα παλιά για την κατηγορία. Πάμε για το καλύτερο δυνατό και βήμα με το πλέον να βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.